Όταν μας έδωσαν τη συνταγή για το φάρμακο, του είπε ότι αυτό το φάρμακο δεν υπάρχει. Συγκλονισμένη οικογένεια το 72χρονο από το Ηράκλειο Κρήτης. Κανείς τους δεν μπορεί να πιστέψει ότι η έλλειψη του φαρμάκου για την θεραπεία του θα τον οδηγούσε στο να δώσει τέλος στη ζωή του. Όπως λέει εξάδελφος του 72χρονου Στόπεν, η γιατρός του ζήτησε να της φέρει το φάρμακο για να ξεκινήσει την θεραπεία. Ωστόσο, το φάρμακο αυτό δεν υπήρχε ούτε στα φαρμακεία, ούτε στα νοσοκομεία. Ξεκινήσαμε ένα αγώνα δρόμου σε όλη την Ελλάδα, δεν υπήρχε το φάρμακο πουθενά. Ανακοινημέρωσε ο πρόεδρος, ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών, ότι το φάρμακο είναι φτηνό και δεν φέρνει κανένα να το φέρει. Ξεκινήσαμε 29 του μήνα να την ψάχνουμε. Βρήκαμε στη Γερμανία 3 φιαλίδια. Καθυστέρηση τη λύση του φαρμάκου δεν ήταν πάνω από μία εβδομάδα. Το πρώτο ραντεβού δεν κλείστηκε προχθές ή χθες. Κλείστηκε 4 Μαρτίου. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν προσήλθε ο ασθενής 4 Μαρτίου επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, γιατί έχει αναμονή περίπου ένα μήνα. Και στον ιδιωτικό τομέα, να πας, δεν έχεις μικρότερη αναμονή. Πάντως χημειοθέτε. Το φάρμακο πράγματι ήταν σε έλλειψη. Ήτανε σε έλλειψη. Η μου παρέμβαση έχει έρθει στην Ελλάδα με έκτακτη εισαγωγή του εισαγωγέα που έφερε 60.000 φιαλίδια πριν από περίπου 20 μέρες. 4 του μήνα το εντοπίσανε, δεν μπορούσε να πάει μόνος του αφού ήταν αείμπορο να διακινηθεί μόνος του. Και περιμένει και τους είπε την ερχόμενη Τρίτη θα έρθω. Ο άνθρωπος υπέφερε από πόνους, ήταν απογοητευμένος. Παρόλο που είμαστε μαζί του και το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί, κάποια στιγμή και το μεσημέρι ειδοποίησε την αδερφή του ότι δεν θα σας αφήνω, σας χαιρετώ και τα λοιπά. Μέχρι να τρέξουν είχε κρεμαστεί. Αυτός ήταν ο πατέρας μου. Καρκινοπαθή σε προχωρημένο στάδιο που διαλύθηκε μέσα στο διαλυμένο ΕΣΥ με εξετάσεις που έπρεπε να κάνει εκτός νοσοκομείου. Με το εξαντλημένο φάρμακο της χημειοθεραπείας που έπρεπε να βρει και να φέρει ο ίδιος στο νοσοκομείο χωρίς καμία ψυχολογική υποστήριξη από τον Άννα στον Καϊάφα. Ο τραγικός θάνατος του 72χρονου προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θίγοντας τα σοβαρά προβλήματα στη διαθεσιμότητα των φαρμάκων. Βρέθηκε σε απόγνωση από τη μη έβρεση φαρμάκων για να εκκινήσει την πρώτη χημειοθεραπεία του. Περίπτωση η οποία ανέδειξε την παθογένεια του συστήματος υγείας επί κυβερνήσεώς σας. Ένας άνθρωπος της Βιοπάλης διαλύθηκε μέσα σε ένα διαλυμένο ΕΣΥ. Είναι χιλιάδες οι συμπολίτες μας που ανεβαίνουν αυτόν τον Γολγοθά καθημερινά. Και από την άλλη, ο κινησμός μιας κυβέρνησης που αντιμετωπίζει τη δημόσια υγεία ως ένα προϊόν που δεν αποδίδει κέρδος. Τραγική ειρωνία αποτελεί το γεγονός ότι το φαρμακοπλέον ήρθε στην Ελλάδα, ωστόσο ο 72χρονος δεν πρόλαβε να κάνει τη θεραπεία.